Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό υγείας. Βέβαια, αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την αρχαιολογία στην Επαμεινόν του. Όλα όμως θα τακτοποιηθούν με υπομονή και σύνεση και με ενότητα. Επίσης, για την ίδρυψη έχει ενταχθεί ένα έργο περίπου 3.800.000 ευρώ, λέγεται τηλελέγχου και τηλεχειρισμού της ίδρυψης για όλο όμως το Δήμο. Υπόψη είναι ότι αυτή την περίοδο η ΔΕΙΑΦ έχει στην αρμοδιότητά της μόνο τον πρώην Δήμο της Θήβας, τον Καποδιστριακό. Σε λίγο και μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα όρια από το Σαράντι μέχρι το Πλατανάκι. Για την καθαριότητα και την ανακύκλωση. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες παρά τη μείωση του προσωπικού και παρά το ότι επεκτείναμε τα όρια και στο Δήμο Θήσβης αλλά και στο Δήμο Βαγίου. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουμε σοβαρό θέμα μείωσης προσωπικού και δυστυχώς μέχρι το 2016 δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε έστω και ένα άτομο και καλύπτουμε τις ανάγκες μας με εποχιακούς. Για τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί και ιδιαίτερα το Πυρί, αλλά και τους υπόλοιπους κατοίκους των Αγίων Θεοδόρων που δραστηριοποιούνται στο κάμπο των Θηβών. Ήμασταν δίπλα στους αγρότες και στους παραγωγούς όταν ξεκίνησε το άτυπο επάργο από τις αγορές των αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής της Θήβας, λόγω μιας συγκοφαντικής δυσφήμισης από ορισμένους που εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα με σκοπούς δικούς τους, οι οποίοι είναι άγνωστοι σε εμάς και δεν μας ενδιαφέρει. Έγιναν αναλύσεις και έρευνες από πιστοποιημένους φορείς, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΕΦΕΤ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αγροτικά προϊόντα της Θήβας είναι άριστης ποιότητας και ασφαλή για κατανάλωση, διαψεύδοντας έτσι τους υποφάντες και για αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις στο Υπουργείο. Διαμαρτυρηθήκαμε μαζί με τους αγρότες στο Σύνταγμα και το θυμάστε. Δημοσιεύσαμε τις μελέτες, πραγματοποίησαμε σχετικές ημερίδες και εκδώσαμε πάρα πολλά δελτία τύπου προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια προς όφελος των αγροτών και της περιοχής μας που είχαν έρθει σε οικονομικό αδιέξοδο και δυστυχώς και σήμερα υπάρχει θέμα και βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο.